μέσα, να γίνει ένα σαν ομάδα. Άλλοι είναι πιο μπροστά, άλλοι είναι πιο πίσω, άλλοι είναι τραυματισμένοι. Θα έχουν προβλήματα. Πόσο βοηθά μέσα στο γεγονό, εσά κυρίω, που το Ρόστερ έχει πιέσει πάρα πολύ να πει και πλέον ξέρετε. Νωρί έκλεισε το Ρόστερ, αλλά το Ρόστερ δεν έχει κλείσει. Ήρθε τέλο Σεπτεμβρίου, οπότε εμεί λειτουργούμε και παίζουμε ένα διαφορετικό μπάσκετ. Πολύ σκεπτόμενο που πρέπει να γίνουμε ένα. Έχουμε καινούργια παιδιά, πρέπει να τα αφομοιώσουμε να γίνουμε ένα. Θέλουμε το χρόνο μα, είναι δεδομένο. Αυτό όμω αυτό είναι και αυτό πρέπει να ζήσουμε. Κάτσε και ο Κίτ πώ είναι. Ο Κίτ. Είναι στραγίγα. Για το πόδι του, ευτυχώ για το παιδί δεν ήταν. Δεν έγινε το μοιραίο, ήταν πολύ τυχερό. Αλλά σήμερα που το και εδώ πρέπει να δούμε ένα άλλο θέμα. Νομίζω ότι τα 11 παιδιά σε 18 μέρες να το δούμε κάποιες από αυτές. Νομίζω ότι είναι πραγματική αρένα. Να μιλάω για τα 11, μπορεί να γίνει σε μεγάλο διάστημα. Δηλαδή τα 11 σε 18 μέρες οποιαδήποτε γιατρό αθλία του προπονητής θα σας πει ότι είναι τραγικό. Και νομίζω ότι υπάρχουν παιδιά, ευτυχώς είχαμε μόνο να χιαστώ στα επόμενα χρόνια. Σύν ότι το, να πρέπει να καταλάβουμε το χειμώνα υπάρχουν 80 παιδιά περίπου για τις ομάδες φτάνουν μέχρι σε ένα σημείο, αλλά 70 είναι το μήνυμο. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό παιχνιδιών και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Πολλά παιδιά δεν μπορούν να παίξουν γιατί παίζουν τα συνεχόμενα χρόνια σε πολύ ψηλό επίπεδο και έτσι όπως γίνεται νομίζω ότι δεν προστατεύονται. Πώς μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια χρονιά, μια μεταγραφική περίοδο με 100% επιτυχία για τον Παναθηναϊκό, ότι ακριβώς θέλατε αυτό, ακριβώς πήρατε και είστε την καλύτερη δυνατή κατάσταση. Νομίζω ότι εμείς το είπαμε στη συνέντευξη που όταν τελείωσε το πρωτάθλημα είπαμε ότι εδώ μας στόχος ήταν να κρατήσουμε τα παιδιά που μας εμπιστευθήκαν και κάναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο ότι το σημαντικότερο για μας που έγινε πέρυσι ότι το όνομα του Παναθηναϊκού παρέμεινε ψηλά πέρα από τους τίτλους, για μας είναι δευτερεύον, ο τίτλος πρωτεύον είναι ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι παραμένει σε υψηλό επίπεδο με λιγότερα δεδομένα, καθόλου το σημαντικό για μας. Κρατήσαμε αυτή τη βάση. Είχαμε πει ότι είμαστε πίσω στο ελληνικό στοιχείο. Νομίζω ότι τέσσερις είναι τον Μπαρτίστη που τον θεωρούμε Έλληνα με υπό την έννοια του γνωρίζει το ελληνικό μπάσκετ και γνωρίζει το Παναθηναϊκό. Γνωρίζει που θα παρκάρει, που λέμε, στο γήπεδο. Και τρίτον, ότι θα πάρουν κάποια νέα παιδιά ώστε να έχουμε μια συνέχεια. Νομίζω ότι αυτά τα τρία πλάνα σε μεγάλο βαθμό υλοποιήθηκαν. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη διοίκηση στα μέτρα του δυνατού που επιβάλλει η καινούργια Ελλάδα που ζούμε από το 2010, νομίζω ότι έγινε μια σοβαρή δουλειά μέρος, με μεγάλη προσπάθεια και μέρος διοίκησης. Δεδομένου της κατάστασης του Ιούκοβιτς, θα σας δείξω κάποια αναρτητήρηση για εργάσιμο που θέλετε. Εντάξει, το ρόλο είναι σημαντικό κομμάτι για μας, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι, που παίρνει τα γκάρ, τα οποία είναι ο καλύτερος δημιουργός από τις ομάδες. Είναι ένας παίκτης που έγινε μεγάλη προσπάθεια. Στα παιδιά που είναι πάνω από 95 και πέσουν στο Τουρκάρ είναι ελάχιστα, 6-7, είναι πανάκριβο. Φτάσαμε σε ένα σημείο, νομίζω ότι είναι μεγάλη έλλειψη για μας και να πάρουμε κάποιον δεν θα μπορεί να παίξει. Θα είναι σαν το ρόπο στην αρχή που ήθελα να μάθει. Νομίζω ότι τρέχουν οι υποχρεώσεις μας, έχουμε λίγες προπονήσεις, πολλούς αγώνες. Νομίζω ότι δεν θα μας βοηθήσει άμεσα. Αν περισσότερο θα μπερδευτούμε παρά θα μας βοηθήσει. Αν είχε μια μεγάλη τραυματισμό του κράτα γύρω στον το κάναμε. Τώρα νομίζω ότι δεν μπορεί να το έτσι όπω παίζει ο Παναθηναϊκό, δύσκολα να το έχει τώρα σε αυτή την κομβική θέση. Και νομίζω το παράδειγμα του Ρόκου ήταν το περσίνο. Παπά, το ταλέντο που έχει είναι να στείλει και στο κομμάτι αυτό, δηλαδή το βλέπει να τα αποκρίνει και να σου. Κοιτάξτε, δεν έχω να σα πω ότι με ευχαριστούμε σε την προσπάθεια. Στο επιθετικό κομμάτι και τα δύο μου τρία παιδιά και ο Χαραλαμπόπουλο. Νομίζω ότι κάνουμε μεγάλη δουλειά, έχουν ταλέντο. Πρέπει να δουν ότι είναι μεγαλύτερο το επίπεδο, διαφορετικές εικόνες. Πρέπει να κάνουν τεράστια δουλειά στο αμυντικό κομμάτι. Και είναι λογικό αυτό. Και τα τρία παιδιά. Και μιλάω για το μικρό. Νομίζω ότι σε πολύ και οι τρεις στην σκόρα παγιδεύονται το κομμάτι και δεν αναπτύσσουν άλλα κομμάτια. Αν δείτε παίχτες οι οποίοι φτάσανε σε πολύ ψηλό επίπεδο ή δεν παίξανε σε μικρές ομάδες ή δεν ήταν πρωταγωνιστές. Νομίζω ότι είναι όριμη σε κάποια ηλικία. Αυτό αν θέλετε όλοι, γιατί βοηθάμε όλοι τους παίχτες, όλοι έχουμε συμμετοχή και στο καλό και στο κακό του ελληνικού μπάσκετ. Νομίζω ότι αυτό που μπορεί να τους βοηθήσετε είναι στην αρχή τουλάχιστον να τους αφήσετε να δουλέψουν και να είναι λίγο μακριά από τα φωλή δημοσίευτος, ώστε να είναι συγκεντρωμένοι στην καινούργια προσπάθεια που κάνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.